Χειροπέδες, 16 άνδρες και μία γυναίκα πέρασαν τα μέλη της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης μετά από έλεγχο σε εργοτάξιο στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Οι αρχές κατήχαν πληροφορίες για παράνομη εργασία. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση σε συνεργασία με λειτουργούς του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας και μετέβησαν στο εργοτάξιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν να εργάζονται εκεί. Στο σημείο κλήθηκε ο υπεύθυνος του εργοταξίου, ο οποίος παρέδωσε στις αρχές στοιχεία για τα εν λόγω πρόσωπα. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειτο για Γεωργιανούς, οι οποίοι είχαν δώσει πλαστά έγγραφα και παρουσιάζονταν ως Ελλαδίτες, Λιθουανοί και Λετωνοί, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Χθες το πρωί, μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης μαζί με λειτουργούς του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετέβηκαν για έλεγχο σε συγκεκριμένο εργοτάξιο στη Λεμεσό, κατόπιν, όπως προανέφερα, πληροφορία ότι εργάζονταν παράνομα αλλοδαποί, οι οποίοι κατήχαν πλαστά έγγραφα. Όπως φαίνεται, η πληροφορία ήταν πολύ ορθή. Προχωρήσαμε στη συνέχεια σύλληψη των προσώπων αυτών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αστυνομία, όπου έγινε εξακρίβωση των στοιχείων τους και, όπως προέκυψε, είχαν αιτηθεί πολιτικό άσυλο, ενώ δύο εξ αυτών βρίσκονται παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο 8 ημερών.